Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με απόλυτη έτσι συνέστηση και της ιστορικότητας που έχει αυτή η συμφωνία, αλλά και της ευαισθησίας που μπορεί να έχει μια μεγάλη μερίδα των πολιτών στο ζήτημα, καθώς και εγώ τα 30 από τα 33 χρόνια της ζωής μου τα έζησα στη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω ότι πρέπει να δούμε ορισμένα γεγονότα κατάματα και ξεκάθαρα. Το πρώτο. Το 1993 η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας γίνεται δεκτή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με την προσωρινή ονομασία αυτή, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μέχρι να βρεθεί μια συμφωνημένη λύση με την Ελλάδα. Και νομίζω ότι όποιος δεν στρουθοκαμιλίζει βλέπει ότι ο όρος πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας περιλαμβάνει ατόφια τη λέξη Μακεδονία. Δεύτερον, το 2008 η τότε ελληνική κυβέρνηση στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ θέτει αυτό που εν συνεχεία αποτελεί και αποτέλεσε την πάγια εθνική γραμμή, την πάγια γραμμή των ελληνικών κυβερνήσεων στο ζήτημα. Ότι δηλαδή θα πρέπει για τη λύση να υπάρξει σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό «Erga omnes» έναντι όλων. Αυτή ήταν η πάγια εθνική γραμμή που χαράχτηκε από το 2008 και η οποία υποστηρίχθηκε στη συνέχεια από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Αυτή η νέα εθνική θέση, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, είναι φαρδιά πλατιά γραμμένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών επί όλων των κυβερνήσεων και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η θέση δεν άλλαξε ούτε επί της Πρωθυπουργίας του κ. Σαμαρά το 2012 με 2014. Αναφέρεται στις προγραμματικές δηλώσεις όλων των κυβερνήσεων από το 1996 και μετά, ενώ είναι δεκάδες και οι αναφορές ηγετικών στελεχών της συντηρητικής παράταξης στην εθνική αυτή γραμμή. Μέχρι σήμερα, και αυτό είναι το τρίτο στοιχείο που νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε επίσης κατάματα και ξεκάθαρα, μέχρι σήμερα περισσότερα από 140 κράτη, μεταξύ των οποίων η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, αναγνωρίζουν την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία με την ονομασία Μακεδονία σκέτο. Αυτά είναι τρία, νομίζω, βασικά δεδομένα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και εν συνεχεία να δούμε με καθαρά μάτια τη συμφωνία. Με καθαρά μάτια, λοιπόν, τη συμφωνία. Προκειμένου να δούμε κατά πόσον αυτή η συμφωνία, και αυτό νομίζω πως είναι το μόνο ερώτημα το οποίο πρέπει αυτή τη στιγμή να απαντούμε με ειλικρίνεια, κατά πόσο αυτή η συμφωνία βελτιώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή, αν βελτιώνει το status quo, την υπάρχουσα κατάσταση, και αν σέβεται την πάγια εθνική θέση. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να ερευνούμε προκειμένου να κρίνουμε αν είναι μια καλή συμφωνία ή όχι. Και εξηγούμε σύντομα. Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία βελτιώνει κατά πολύ τη θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή, το υπάρχον status quo, ενώ συγχρόνως σέβεται απολύτως την εθνική γραμμή. Η συμφωνία ανταποκρίνεται απολύτως στην εθνική γραμμή διότι μιλάει για σύνθετη ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό και για χρήση έναντι όλων, erga omnes. Μάλιστα, αυτό το erga omnes ήταν κάτι που στο παρελθόν δεν είχε γίνει αποδεκτό σε καμία περίπτωση ως βάση συζήτησης από την άλλη πλευρά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με την κύρωση της συμφωνίας οι γείτονές μας όχι μόνο θα χρησιμοποιούν το συμφωνηθέν όνομα στις διεθνείς τους σχέσεις, στα διεθνή φόρα, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Δεύτερον, η συμφωνία δεν τηρεί απλώς την εθνική γραμμή, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, αλλά βαίνει και πέραν αυτής υπέρ των εθνικών συμφερόντων, δηλαδή ανεβάζει τον πύχη ακόμη παραπάνω. Γιατί? Διότι προβλέπει ότι η γειτονική χώρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προβεί σε συνταγματική αναθεώρηση προκειμένου αυτή η συμφωνία να τεθεί σε ισχύ. Το ζήτημα αυτό της συνταγματικής αναθεώρησης αποτελεί ένα μείζον ζήτημα το οποίο δεν ετίθεται από τις προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις και δεν υπήρχε στο χάρτη αυτό και από αυτή τη στιγμή γίνεται απολύτως αποδεκτό από την άλλη πλευρά. Και νομίζω πως αποτελεί αναμφίβολα ένα κομβικό σημείο, ότι δηλαδή η γείτονα χώρα θα πρέπει να αλλάξει το σύνταγμά της για να συμπεριλάβει με σαφή τρόπο τη νέα ονομασία. Και άρα και οι 140 χώρες που πλέον που αναγνωρίζουν αυτή τη στιγμή την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ως Μακεδονία σκέτο, στο εξής θα πρέπει να την αναγνωρίζουν με τη νέα της ονομασία, την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Τρίτον,
και αυτό νομίζω στα πολύ σημαντικά της συμφωνίας που δείχνει πως ανεβάζει τον πήχη σε σχέση με την πάγια εθνική γραμμή που είχε χαρακτεί από το 2008, είναι το τέλος του αλυτρωτισμού, το οποίο επιβεβαιώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο, καθώς η γείτονα χώρα θα πρέπει στη συνταγματική της αναθεώρηση να απαλείψει εντελώς από το Σύνταγμά της οποιαδήποτε αναφορά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας. Είναι μια συμφωνία που σέβεται τις αξίες και την αξιοπρέπεια των δύο λαών και ταυτόχρονα έρει οποιαδήποτε προσπάθεια οικειοποίησης της ιστορίας μας και νομίζω ότι όποιος έχει ανοιχτά αυτιά και απροκατάληπτη διάθεση μπορεί πάρα πολύ καθαρά να δει γιατί αυτή η συμφωνία βελτιώνει την κατάσταση για τη χώρα μας από το αυτό που ισχύει σήμερα αλλά και από αυτό που είχε χαρακτεί ως πάγια εθνική γραμμή. Συγχρόνως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ίδια η επίτευξη της συμφωνίας, το γεγονός δηλαδή ότι επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο ταλάνιζε και τη χώρα μας και τις σχέσεις των δύο χωρών και το οποίο είχε τοξικές αναφημιάσεις στα Βαλκάνια συνολικά, είναι μια νέα σελίδα, διαμορφώνει μια νέα σελίδα για την επωφελή συνεργασία των δύο λαών και θεμελιώνει το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στα Βαλκάνια. Θα ανοίξει εμπορικούς δρόμους από τα λιμάνια μας προς την Ευρώπη, θα δώσει στις ελληνικές επιχειρήσεις ένα νέο πεδίο δράσης. Σαφέστατα λοιπόν νομίζω ότι μπορεί κανείς να δει γιατί με τη συμφωνία αυτή η χώρα έρχεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Οτιδήποτε άλλο νομίζω ότι μπαίνει πια στον κόσμο των επιθυμιών, όχι στον κόσμο της πραγματικότητας και ως τέτοιο μπορεί να είναι ευπρόσδεκτο, αλλά να το κατανοούμε ότι είναι τέτοιο. Ότι είναι επιθυμίες οι οποίες μπορούν να εκφράζονται από οποιονδήποτε και είναι καλοδεχούμενες. Ή όπως πολύ καλά το έχει πει η κυρία Μπακογιάννη, νομίζω, μιλώντας για το ζήτημα και σχολιάζοντας θέσεις των στελεχών της παράταξής της, όπου δεν θα θέλανε να υπάρχει όρος Μακεδονία μέσα, είχε πει η κυρία Μπακογιάννη, και εγώ θα ήθελα να είμαι η Σίντι Κρόφορντ, αλλά δεν είμαι. Νομίζω ήταν με πολύ εύστοχο τρόπο τοποθετημένο το τι συνιστά επιθυμία και τι συνιστά πραγματική κατάσταση. Θα ήθελα όμως να πω στον ελάχιστο χρόνο που έχω και μερικά νομικά πράγματα. Δεν βλέπω τον κύριο Βορύδη εδώ, αλλά άκουσα από τον κύριο Βορύδη ορισμένα πράγματα δύο φορές να τα λέει με πάρα πολύ έντονο τρόπο, νομικά στοιχεία. Τα οποία μάλιστα τα υποστήριζε και ως αυταπόδεικτες αλήθειες δύο φορές, μία στη συζήτηση για τα προαπαιτούμενα και μία προχθές το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, και τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Τι λέει ο κύριος Βορύδης? Ο κύριος Βορύδης λέει ότι η συμφωνία με μόνη την υπογραφή της από τους Υπουργούς Εξωτερικών παράγει ένομα αποτελέσματα και δεσμεύει διεθνώς τη χώρα. Ναι, ναι, και δεσμεύει διεθνώς τη χώρα στο εξωτερικό. Απολύτως αυτό. Παράγει ένομα αποτελέσματα λοιπόν στο εξωτερικό. Γιατί το λέει αυτό ο κύριος Βορύδης? Ο κύριος Βορύδης το λέει αυτό προκειμένου νομίζω να πιέσει τον κύριο Καμένο στην υπάρχουσα πρόταση μορφής και να του πει περίπου ότι είναι τώρα η ώρα που πρέπει να απαντήσεις για αυτό το ζήτημα και όχι αργότερα. Άρα λέει ο κύριος Βορύδης ότι όλα αυτά τα βήματα τα οποία προβλέπονται εντός της συμφωνίας που θα πρέπει να λάβουν χώρα, δηλαδή κύρωση της συμφωνίας στο Κοινοβούλιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, συνταγματική αναθεώρηση στη γείτονα χώρα, δημοψήφισμα ή όχι ανάλογα με το τι θέλει, και κύρωση της συμφωνίας στο δικό μας Κοινοβούλιο, δεν έχουν καμία ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με τις ένομες συνέπειες αυτής της συμφωνίας στο εξωτερικό. Τι ισχύει πραγματικά? Κατανοώ, όπως καταλάβατε, την πολιτική σκοπιμότητα του επιχειρήματος του κυρίου Βορύδη, αλλά δεν μπορεί να ξεχνάμε και βασικές αρχές του δικαίου. Ή εκτός αν δεν το κάνει εσκεμμένο, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να ξεσκονίσει λίγο τις γνώσεις του διεθνούς δικαίου. Η Σύμβαση της Βιέννης του 1969, η οποία ορίζει ακριβώς το δίκαιο των διεθνών συνθήκων, προβλέπει τα εξής. Διεθνή σύμβαση που προβλέπει διαδικασία κύρωσης καθίσταται διεθνώς δεσμευτική μόνο από την κύρωσή της σε διεθνές επίπεδο. Δεύτερον, η σύμβαση μπορεί να περιέχει επιπλέον βήματα προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, όσα βήματα τα κράτη θέλουν. Τα κράτη δηλαδή μπορούν ελεύθερα να αποφασίσουν ότι θέλουν μια σειρά από πράξεις να προηγηθούν, προκειμένου η σύμβαση να τεθεί σε ισχύ και να παράγει ένομα αποτελέσματα. Άρα, όσα βήματα θέλουν μπορούν τα κράτη να θέσουν, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η σύμβαση δεν θα ξεκινήσει να παράγει τα ένομα αποτελέσματά της προτού και τα δύο μέρη εκπληρώσουν όλα τα βήματα που απαιτεί η μεταξύ του συμφωνία.
Το ίδιο προβλέπει και το Σύνταγμα της χώρας μας στο άρθρο 28 που λέει ρητά ότι οι εθνείς συμβάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της κάθε μιας. Τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της κάθε μιας. Άρα, από αυτά προκύπτει ότι η μόνη υπογραφή διεθνούς σύμβασης πρώτης κύρωσής της και της θέσης της σε ισχύ, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, καθόλου δεν δεσμεύει τα μέρη, ούτε δημιουργεί διεθνή ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέν. Συμβαίνουν αυτά στην παρούσα συμφωνία. Συμβαίνουν. Η ίδια η συμφωνία προβλέπει βήματα που πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να τεθεί σε ισχύ και να παράξει ένομα αποτελέσματα και διεθνώς. Προβλέπει ότι θα πρέπει να επικυρωθεί στο κοινοβούλιο της γείτονας χώρας, θα πρέπει εν συνεχεία να γίνει συνταγματική αναθεώρηση στην γείτονα χώρα, εν συνεχεία να έρθει στο Εθνικό Κοινοβούλιο και εν συνεχεία να γνωστοποιηθεί η σειρά αυτή ότι έχει ολοκληρωθεί, η αλληλουχία αυτή των πράξεων, να γνωστοποιηθεί στον θεματοφύλακα της συμφωνίας, στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Μόνο τότε, λέει ξεκάθαρα η συμφωνία, ξεκάθαρα στο άρθρο 20, διαβάστε την, μόνο τότε, λέει η συμφωνία, παράγει ένομα αποτελέσματα και δεσμεύει τη χώρα μας διεθνώς. Αυτά για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, γιατί σε αυτή την αίθουσα νομικά γνωρίζουμε και άλλοι άνθρωποι και δεν είναι έτσι νομίζω σωστό στο όνομα μιας πολιτικής σκοπιμότητας να παρουσιάζουμε ως αυταπόδεικτες αλήθειες δικαιικές αρχές που παρερμηνεύονται και διαστρεβλώνονται διαρκώς. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, για να σεβαστώ το χρόνο για τους υπόλοιπους ομιλητές. Ευχαριστώ.